Σε πύρη εκλογική ετοιμότητα βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία μετά και την παρουσίαση και των υπολείπων 8 ονομάτων που θα παρτίζουν το ψηφοδέλτιό της. Στόχος όχι μόνο διατήρηση αλλά και αύξηση των δυνάμεων στην Αχαΐα. Χθες η Νέα Δημοκρατία σε κεντρικό επίπεδο ανακοίνωσε τα ψηφοδέλτια για όλη την Ελλάδα. Τι έχουμε να δούμε μέσα από αυτά τα ψηφοδέλτια? Έχουμε να δούμε 50% νέα πρόσωπα. Έχουμε να δούμε 42% γυναίκες. Και έχουμε να δούμε ένα μέσο όρο ηλικίας στα 44 έτη. Αυτό δείχνει στην πράξη ότι η Νέα Δημοκρατία προχωρά στην ανανέωση του πολιτικού στελεχιακού δυναμικού της. Κάτι το οποίο η κοινωνία το ζητά, η κοινωνία το θέλει και είναι κάτι πολύ ενθαρρυντικό γενικά για την πολιτική στη χώρα μας την επόμενη μέρα. Από εκεί και πέρα, εμείς πλέον σαν τοπική Νέα Δημοκρατία μαζί με τους 12 υποψήφιους βουλευτές θα έχουμε σαν πρώτο στόχο μας να κάνουμε και σε όλο το νομό Αχαΐας μέχρι το πιο απομακρυσμένο οικισμό να κάνουμε το απλό και το εξής πράγμα. Να προωθήσουμε αυτό το σημαντικό κυβερνητικό έργο που έχει κάνει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτά τα 4 χρόνια. Στους ενεργεία βουλευτές Αχαΐας Ανδρέα Κατσανιώτη, Άγγελο Τσιγκρή, Χριστίνα Αλεξοπούλου και Ιάσονα Φωτίλα προστίθενται η Ευσταθία Γιαννιά, αντιστράτηγος της ελληνικής αστυνομίας, Ιωάννης Κουκουβέλας γεωλόγος, Παναγιώτα Παυλοπούλου ιδιωτική υπάλληλος, Νικόλαος Πηλιόπουλος γιατρός, Ευρωπία Συνοδεινού δικηγόρος, Αθηνά Τραχύλη κτηνίατρος, Γιώργος Τσίρης δικηγόρος και Ανδρέας Τσόκος γεωλόγος. Ο κ. Κουνάβης παραδέχεται ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του κόμματος έγιναν λάθη. Εκείνο όμως που το κόμμα ζητάει είναι να κριθεί δίκαια. Θέλουμε και ζητάμε από τους πολίτες να μας κρίνουν αυστηρά, αλλά να μας κρίνουν δίκαια. Εμείς είμαστε αυτοί που είπαμε ότι αυτά τα 4 χρόνια έγιναν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά έγιναν και αστοχίες, έγιναν και λάθη. Λάθη τα οποία ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, είχε την λεβεντιά, είχε τη γενναιότητα να βγει στον ελληνικό λαό και να ζητήσει μια ειλικρινή συγγνώμη. Κάτι που δεν το βλέπαμε από προηγούμενους πρωθυπουργούς. Άρα θα πω για άλλη μια φορά ότι θέλουμε να κάνουμε τη σύγκριση και θέλουμε ο κόσμος να μας κρίνει αυστηρά και με δικαιοσύνη. Το κόμμα θα παρουσιάσει ειδική εκδήλωση τους υποψηφίους στην Αχαΐα τη Δευτέρα. Την επόμενη Δευτέρα, τη Μεγάλη Δευτέρα, στις 12.30 το μεσημέρι, εδώ στα γραφεία της κομματικής μας οργάνωσης, θα κάνουμε την παρουσίαση συνολικά του ψηφοδελτίου. Ένα ψηφοδέλτιο που για μένα είναι ψηφοδέλτιο νίκης για τη Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα. Τα μηνύματα πάντως που λαμβάνουν τα στελέχη σε τοπικό επίπεδο είναι να προχωρήσουν άμεσα οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται. Τα μηνύματα που παίρνουμε από την κοινωνία είναι ότι η επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να προχωρήσει με πιο γοργά βήματα όσον αφορά αυτό το λεγόμενο βαθύ κράτος. Και στο σημείο αυτό θα πρέπει να πω ότι έγιναν την τετραετία που περάσαμε, έγιναν αρκετά πράγματα. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Την αξιολόγηση που έγινε στο Υπουργείο Παιδείας για τους εκπαιδευτικούς. Ένα ταμπού που κρατούσε δεκαετίες και δεν μπορούσε κανένας Υπουργός Παιδείας, καμία κυβέρνηση δεν είχε τη βούληση να το αγγίξει. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μας έγινε πράξη. Πάντως αναγνωρίζεται ότι η ακρίβεια είναι ένας καθοριστικός παράγοντας επιλογής στην κάλπη. Είναι κάτι το οποίο δεν οφείλεται σε εσωτερικό θέμα της Ελλάδος. Δεν οφείλεται ότι δεν πάει καλά η οικονομία της Ελλάδος. Ίσα ίσα η οικονομία της χώρας μας είναι από τις οικονομίες συνολικά στην Ευρώπη που πηγαίνει και πετυχαίνει τους καλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της εξωγενής κρίσης, αυτού του πολέμου, αυτού του άδικου πολέμου στην Ουκρανία που δυστυχώς πολιόρκησε όλες τις οικονομίες του κόσμου.